Είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Λαζάρο και τον Πέτρο τον Μαστόρο, δύο ανθρώπους του πολιτισμού, της παράδοσης, καθηγητές φυσικής αγωγής και οι δύο και δάσκαλοι παραδοσιακών χωρών. Τον Πέτρο τον Μαστόρο νομίζω τον ξέρουμε όλοι, μιας και είναι εδώ στο νησί μας, είναι από εδώ, από την Κέφαλο, δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια. Ο Γιώργος τον Λαζάρου δραστηριοποιείται στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. Στο Χαϊδάρι στην Αθήνα έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο έχει περίπου γύρω στα 200 μέλη από το Δήμο Χαϊδαρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊδαρίου. Και προσπαθούμε και εμείς στο αστικό κέντρο, ως αστικό κέντρο, να κρατήσουμε την παράδοση και τον πολιτισμό όσο μπορούμε στα πιο αθλητικά πλαίσια. Γιώργο, έχει περάσει από τη Δώρα Στράτου χρόνια, νομίζω και εσύ. Η Δώρα Στράτου ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Ποτέ δεν το ξεχνάω. Ήταν μια τεράστια εμπειρία. Ήταν πρωτοπόρο όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και ένα πλαίσιο που έχει να κάνει σχέση με τρόπο ζωής, που μεταφέρει αρχές, αξίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να μείνει πραγματικά στα παιδιά και να θέλουν όλη τη ζωή να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας. Εμείς έχουμε εδώ τον Πέτρο, ο οποίος γνωρίζουμε ότι κάνει τα πάντα. Ό,τι καλύτερο στο και εμείς τα παιδιά από 10 μηνών στους παραδοσιακούς χορούς. Θα δούμε τον Γιώργο Λαζάρο, ήμασταν συμμαθητές, συμφοιτητές μάλλον στο τμήμα, στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, το ίδιο τμήμα. Και είναι από τους πρώτους που δουλέψαμε μαζί πάνω πρωτοπόρο και βοήθεια από την πλευρά του. Και μετά έγινε και κουμπαριά, είχε κουμπάρι. Και τώρα βρίσκεται και οι δύο στο νησί της Κο. Κάτι ετοιμάζεται. Τι όμορφο θα μας δείξετε. Πάντα κάτι ετοιμάζεται. Πάντα κάτι ετοιμάζεται. Τώρα είστε πολύ δραστηριοί. Η σκέψη μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ώστε να μπορούν άνθρωποι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για βασικές αρχές του πολιτισμού μας και όχι σε τουριστικά πλαίσια, να μπορέσουν να δουν από κοντά τις ομορφιές που πρεσβεύει η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και έχουμε στο άμεσο μέλλον κάποια πραγματάκια τα οποία ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμα. Όχι, εντάξει, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας ενημερώνετε ότι κάτι όμορφο ετοιμάζεται για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οπότε αναμένουμε να το δούμε. Ναι, δεν φτάνει μόνο να παρουσιάζουμε στις ουσίες αυτό το folklore που κάνουμε. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί ο Γιώργος διδάσκει σε αρκετά σεμινάρια στο εξωτερικό στους παραδοσιακούς χορούς εδώ από όλη την Ελλάδα και εδώ θα εντάξουμε και την ΚΟ τα πράγματα αυτά.